Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 865 από το Ιώτα Ήτα κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και από το εδάφιο 21. 865 Ιώτα Ήτα 21. Τότε προσελθόν προς τον Κύριον ο Πέτρος είπε: «Κύριε, ποσάκησα να αμαρτήσει σε μέ, ο αδελφός μου θέλω συγχωρήσει αυτόν, έως σεπτάκης?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Δεν συλλέγω έως σεπτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. Για τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα, ώστις ηθέλησε να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού. Και ότε ήρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν ισοφιλέτης μυρίων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού να απολυθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα αυτού και πάντα όσα είχε, και να αποδοθεί το οφειλόμενον. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον: «Κύριε, μακροθύμισον εις εμέ και πάντα θέλω σοι αποδώσει. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσε αυτόν και το δάνειον αφήκε εις αυτόν. Αφού όμως εξήλθε ο δούλος εκείνος, έβρε ένα των συδούλων αυτού, ώστις εχρεώστη εις αυτόν 100 δινάρια. Και πιάσα σ' αυτόν, έπνιγε λέγον: «Απόδοσμη ό,τι χρεωστείς». Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλλει αυτόν λέγον: «Μακροθύμισον εις εμέ και πάντα θέλω σοι αποδώσει». Εκείνος όμως δεν ήθελεν, αλλά απελθόν έβαλε αυτόν εις φυλακήν, έως σου αποδώσει το οφειλόμενον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλέσα σε αυτόν ο Κύριος, αυτού λέγει προς αυτόν: «Δούλε πονηρέ, παν το χρέος εκείνο σοι αφήκα επειδή με παρεκάλεσας. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις τον σύνδουλόν σου, καθώς και εγώ σε ελέησα?» Και οργιστής ο Κύριος αυτού, παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, έως σου αποδώσει παν το οφειλόμενον εις αυτόν. Ούτε και ο πατήρ μου ο επουράνιος θέλει κάμει σε εσάς, εάν δε συγχωρήσετε καρδία σας, έκαστος εις τον αδελφόν αυτού τα πτέσματα αυτών. Αμήν». Ένας μεγάλος πνευματικός νόμος που προσδιορίζει την ευλογία και την κατάρα στη ζωή των ανθρώπων που ο Θεός τους αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα, τους οδήγησε να βαφτιστούν εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, καθώς τους ζήτησαν, τους βάφτισε κατά την επαγγελία του Πατρός με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη, και υποτασσόμενοι στο Λόγο του Θεού εξήλθαν εκ του κόσμου και σώθηκαν από τη γενεά την πονηρά και τη διαστραμμένη. Νόμος πνευματικός, θα έλεγα, για τους τέλειους χριστιανούς. Σαν το Χαμ, που σώθηκαν από τον κατακλυσμό, που σώθηκαν από τον κόσμο, που σώθηκαν από την κόλαση. Ένας πνευματικός νόμος που τόσο κοντά είναι σε όλους μας και μας αγγίζει. Και μας αγγίζει γιατί η καρδιά του ανθρώπου, του αναγεννημένου, πολλές φορές είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Πολλές φορές ο άνθρωπος διεκδικεί με επιμονή το δίκιο του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συγχωρήσει αυτόν που τον αδίκησε. Και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά πάντοτε ίσχυε απ' αρχής και από την εποχή του Νόε και πολύ αργότερα. Δεν μπορεί να συγχωρήσει, δεν μπορεί να μακροθυμήσει, δεν μπορεί να ελεήσει, αν και γνώρισε τη μακροθυμία, το έλεος και τη χάρη του Θεού.
μπαίνει μέσα του η δικαιοσύνη του ανθρώπου που είναι σαν βρώμικο ρούχο. Αγανακτεί με τους πονηρευόμενους. Οργίζεται και γίνεται και αυτός πονηρευόμενος. Με αποτέλεσμα να χάνει αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτόν. Και ο Απόστολος Ιωάννης μας φανερώνει ένα μεγάλο μυστικό, λέγοντας «εκ τούτου γνωρίζομεν εμείς ότι έχομεν, ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις τη ζωή, ότι έχομεν ζωή αιώνιο». Εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου εις τη ζωή, γιατί, διότι αγαπάμε τους αδελφούς. Και εξηγεί, όποιος δεν αγαπάει έναν αδελφό, μένει στο θάνατο. Δεν έχει μεταβεί εκ του θανάτου εις τη ζωή, παρόλο που ο Θεός τον αναγέννησε και λοιπά και λοιπά. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι έχουμε μεταβεί εκ του θανάτου εις τη ζωή, γιατί αγαπάμε όλους τους αδελφούς. Εάν δεν αγαπάμε όλους τους αδελφούς και έναν δεν αγαπάμε, αν αγαπάμε, συγγνώμη, όλους τους αδελφούς και έναν δεν αγαπάμε, τότε, το ξαναδιαβάζω, όστις δεν αγαπά τον, όχι τους, τον αδελφόν, μένει εν το θανάτο. Και ακόμη χειρότερα, όποιος μισεί τον αδελφόν αυτού, ένα εκ των αδελφών αυτού, αυτός είναι ανθρωποκτόνος. Και ξέρετε ότι τυπάς ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωή αιώνιον, μένουσα είναι αυτό. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό να αγαπάμε τον αδελφό που ίσως δεν αξίζει την αγάπη μας, κατά τη γνώμη μας. Δεν μπορεί να κάνουμε και λάθος. Ο Κάιν δεν αγαπούσε τον Άβελ κατά τη γνώμη του, αλλά έκανε λάθος. Αλλά μπορεί και, και ένας αδελφός να μας έχει αδικήσει, να μην έχουμε κάνει λάθος, αλλά να τον αγαπάμε. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Πέτρος, αναγνωρίζοντας την αδυναμία την ανθρώπινη στον εαυτό του. Ποιος ο Απόστολος Πέτρος? Αλλά αδελφοί αγαπητοί, ποιος δεν μπορεί να αναγνωρίσει αυτή την αδυναμία στον εαυτό του? Ποιος από εμάς? Ποιος δεν έχει θυμώσει, ποιος δεν έχει οργιστεί, ποιος δεν έχει πει άσχημα λόγια για κάποιον αδελφό, ποιος δεν έχει στενοχωρηθεί και άλλα πολλά. Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Πέτρος να βάλει τα όρια της συγχώρεσης. Όταν άκουσε από τον Κύριο τα περί συγχώρεσης, πήγε σε αυτόν και του είπε, «Κύριε, πόσες φορές αν αμαρτήσει σε με ο αδελφός μου πρέπει να το συγχωρήσω?» Δεν λέει αν θα μου ζητήσει συγγνώμη, άσχετη με τη συγγνώμη. «Πόσες φορές αν αμαρτήσει σε μένα ο αδελφός μου, ο ένας αδελφός μου, εκείνος ο αδελφός μου, πρέπει να το συγχωρήσω?» Και βάζει ένα όριο με τη λογική την ανθρώπινη και τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη. Μέχρι 7 φορές φτάνει? Καλό είναι 7 φορές να το συγχωρώ, αλλά την 8η? Και το 7 στην Παλαιά Διαθήκη ήταν συγκεκριμένο, 7 χρόνια φέσεως, 7 χρόνια. Υπήρχε η λογική της 7ετίας στην Παλαιά Διαθήκη και για τους δούλους, και 7 χρόνια φέσεως. Κάθε 7 χρόνια αφήνεται ελεύθεροι όλοι οι δούλοι. Μέχρι 7 φορές καλόν είναι? Είμαι δίκαιος μετά να μην τον συγχωρήσω? Και ο Κύριος ήρθε και γκρέμισε τη δικαιοσύνη του ανθρώπου, τη λογική του ανθρώπου. Όχι, λέει, 7 φορές, 70 και 7, και αυτό σημαίνει άπειρο. Είναι μια έκφραση των Ισραηλιτών για να δείξουν το ατέλειωτο. Δηλαδή, πάντα θα συγχωρείς τον αδελφό σου, τον αδελφό σου. Το επαναλαμβάνω, πάντοτε θα συγχωρείς τον αδελφό σου όσες φορές και αν αμαρτήσεις εσένα. Γιατί δεν είναι το ζήτημα για αυτόν, είναι το ζήτημα για σένα. Εγώ αν δεν συγχωρήσω έχω το πρόβλημα. Γιατί έχω το πρόβλημα? Γιατί αν δεν συγχωρώ σημαίνει δεν αγαπάω. Γιατί αγάπη μακροθυμεί.
Και αν δεν αγαπάω τον αδελφό μου, τι συμβαίνει σε μένα? Μένω στο θάνατο. Και αν μάλιστα η οργή μου ξεχυλήσει και γίνει μίσος, έφυγα για την κόλαση. Δεν το λέει λοιπόν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός άπειρες φορές θα συγχωρείς τον αδελφό σου, τον απαράδεκτο, τον αμαρτωλό, τον άδικο, αλλά το λέει για μένα, μην τυχόν και η καρδιά μου η απατηλή σφόδρα διεφθαρμένη χαλάσει και βγει από μέσα της η αγάπη του Θεού, οπότε χάθηκα. Γιατί αν φύγει από μέσα, από την καρδιά μου, η αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη δια Πνεύματος Αγίου μέσα, το πρώτο που θα συμβεί είναι να μην αγαπάω τον αδελφό μου και να μένω στο θάνατο, και το δεύτερο είναι να έρθει ο διάβολος να γεμίσει την καρδιά μου με μίσος και να είμαι στην απώλεια. Δεν το λέει για τον άδικο, το λέει για τον Πέτρο. Να προφυλάξει τον Πέτρο, να προφυλάξει εμάς, το λέει ο Θεός. Γιατί μετά πάσης φυλάξεως Ιε μου, λέγει ο Λόγος του Θεού, φύλατε την καρδιά σου, γιατί από αυτήν προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Μετά πάσης φυλάξεως. Πόσο καιρό να τη φυλάω? Πάντοτε. Πόσες φορές να μακροθυμώ? Πάντοτε. Πόσο καιρό να κάνω υπομονή? Πάντοτε. Πόσο καιρό να υπομένω? Πάντοτε. Και ο Πέτρος θεωρώ ότι δεν το κατάλαβε. Γι' αυτό και έρχεται τώρα ο Θεός να του εξηγήσει κάτι που πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστο εάν δεν το καταλάβουμε. Έχει δυσάρεστες συνέπειες εάν δεν το καταλάβουμε. Έλα να σου το εξηγήσω. Ελάτε να σας εξηγήσω, είναι σαν να μας λέει ο Κύριος. Η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα. Η βασιλεία των ουρανών στο μυαλό σας με έναν άνθρωπο βασιλιά. Η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με έναν άνθρωπο βασιλιά, ο οποίος αποφάσισε να θεωρήσει λογαριασμό μετά των δούλων αυτού. Κάθε τόσο η βασιλεία του Θεού έρχεται να θεωρήσει λογαριασμό, να δει πώς πας. Κάθε τόσο και συνέχεια. Πώς πας, τι έκανες. Για να ξέρει ο Θεός πώς θα συνεχίσει με σένα. Πώς σκέφτεσαι, τι έκανες. Και μαζεύτηκαν όλοι οι δούλοι και ήρθε και ένας οφηλέτης μυρίων ταλάντων, 10.000 τάλαντα. Σκεφτείτε, διάβασα ότι το ΑΕΠ του Ισραήλ τότε ήταν 300 δινάρια το χρόνο. Τι σημαίνει 10.000 δινάρια? Τάλαντα, συγγνώμη. 10.000 τάλαντα. Ένα φοβερό ποσό. Πώς έφτασε αυτός ο άνθρωπος και χώραγε και χρώσταγε 10.000 τάλαντα? Αυτό θα το απαντήσει κάθε ένας από μας. Πώς φτάσαμε να έχουμε κάνει στη ζωή μας τόσες πολλές αμαρτίες, να συνεχίζουμε να κάνουμε και ο Θεός να μας συγχωρεί? Πώς τα καταφέρνουμε? Και ο Θεός δεν αγανακτεί. Θυμάμαι μια φορά πήγα απελπισμένο στον Κύριο και του λέω, Κύριε, πώς με ανέχεσαι, πώς με αντέχεις, εγώ δεν αντέχω τον εαυτό μου. Αλλά το είπα πραγματικά συντετριμμένος και μου λέει ο Θεός, ενώ δεν περίμενα να μου μιλήσει, γνωρίζω τη φύση σου, είσαι χώμα. Και είναι μακρόθυμος ο Θεός. Και δίνει διαταγή ο βασιλιάς. Πιάστε αυτόν και πουλήστε τον. Και όχι μόνο αυτόν, και τη γυναίκα του και τα τέκνα του και όλα όσα έχει. Τέλεια καταδίκη και απώλεια εξαιτίας των 10.000 ταλάντων. Των μυρίων ταλάντων.
Και ο δούλος αυτός είχε μία πολύ καλή έμπνευση. Έλπισε στα σπλάχνα του βασιλιά. Έπεσε κάτω και άρχισε να τον παρακαλάει. Μη με πουλήσεις, μη πουλήσεις τη γυναίκα μου, μη πουλήσεις τα παιδιά μου, μη πουλήσεις τα υπάρχοντά μου, μη με κάνεις δούλο των δούλων. Συγχώρεσέ με και θα στα επιστρέψω. Και ο βασιλιάς, παρόλο που ήξερε ότι δεν πρόκειται να του επιστρέψει, σπλαχνιστής αυτόν τον άφησε ελεύθερο και του χάρισε και το χρέος. Τι ωραίο που είναι να χαρίζουμε, αδελφοί. Όπως χαρίζει ο Θεός. Σου έχει χαρίσει ο Θεός τίποτα? Τι να πούμε. Αν τα σκεφτούμε, βάζουμε τα κλάματα. Τι δε μας έχει χαρίσει ο Θεός? Τι δε μας έχει χαρίσει? Ελεύθερος πια ο δούλος, ο φιλέτης μυρίων ταλάντων, βγήκε έξω. Και εκεί μπροστά του βλέπει ένα σύνδουλό του, ο οποίος του χρώσταγε 100 δινάρια. Λίγα ευρώ, λίγες χιλιάδες ευρώ. 300 μεροκάματα θα λέγαμε. Και αγανάκτησε. Δεν μου τα έχεις δώσει ακόμη. Αγανάκτησε. Δώσ' τα μου γρήγορα. Και ο δούλος, ο σύνδουλος, έπεσε κάτω και του λέει, θα στα δώσω, συγχώρεσέ με. Μακροθύμησε λίγο ακόμη. Θα στα δώσω. Μακροθύμησε λίγο ακόμη. Και αυτός έχει δυνατότητα να τα δώσει. Όμως, ο πρώτος δούλος που βρήκε έλεος από το Θεό, δεν είχε πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένο. Δεν είχε αγάπη. Δεν μπορούσε να το συγχωρήσει. Καρδιά του σκλήραινε. Το πνεύμα του αγρίευε. Και τον έστειλε φυλακή. Είχε δικαίωμα. Ήταν ο φιλέτης. Είχε δικαίωμα να τον στείλει φυλακή. Και τον έστειλε. Έκανε ό,τι μπορούσε χειρότερο για αυτόν τον δούλο που του χρώσταγε 100 δινάρια. 100, τόσα δεν είναι. 100 δινάρια. Όμως αυτό δεν άρεσε ούτε στους σύνδουλους και εν τέλει ούτε στο Θεό. Οι σύνδουλοι το είδανε και λυπήθηκαν. Μα τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Γιατί είναι τόσο σκληρός? Μα τον έβαλε στη φυλακή τον άνθρωπο. Και πάνε στο βασιλιά και λένε, γιατί δεν έχουν δικαίωμα να κρίνουνε. Βασιλιά μας, αυτός ο άνθρωπος έβαλε τον καημένο τον σύνδουλό μας για 100 δινάρια στη φυλακή. Και είναι φοβερό, αδελφοί, να προσεύχεται ο αδελφός σου για τη σκληρότητά σου. Να πηγαίνεις στο Θεό και να λέει, Κύριε, μαλάκωσε την καρδιά του. Το έχεις κάνει ποτέ? Εγώ όταν το κατάλαβα έπαψα να το κάνω αυτό. Έβλεπα ανθρώπους σκληρούς και πήγαινα και έλεγα, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, φτιάξε την καρδιά του. Και δεν ήξερα ότι αυτό είναι βασανισμός, να φτιάξει την καρδιά του. Τώρα άλλαξα την προσευχή και λέω, Κύριε, συγχώρεσέ τον, δεν ξέρει τι κάνει. Αλλά το πιο πολύ που προσεύχομαι είναι όταν σκληραίνει η δική μου η καρδιά. Όταν οργίζεται η δική μου η καρδιά. Όταν το δικό μου πνεύμα χάνει την πραότητα και την ησυχία του. Γιατί ξέρω τι με περιμένει και πηγαίνω και λέω, ελέησέ με, ελέησέ με Κύριε. Ελέησέ με Κύριε, ευλόγησε όλους τους ανθρώπους. Ελέησέ με Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Φόβος Θεού μπαίνει στην καρδιά μου με τη λέξη βασανιστές. Και αυτό το φόβο του Θεού σήμερα θέλει ο Θεός να μας τον εμπνεύσει. Εάν δεν συγχωρείς, βασανιστές έπονται. Όταν τ' άκουσε ο βασιλιάς, οργίστηκε. Το μεγάλο μυστικό, το ότι δεν συγχωρείς
προκαλείς την οργή του Θεού. Αλλά η διαφορά, άλλο δεν συγχωρείς και δεν κάνεις τίποτα μέχρι ο Θεός να σου φτιάξει την καρδιά, και άλλο δεν συγχωρείς και τον βάζεις στη φυλακή. Εδώ είναι, αδελφοί αγαπητοί, τεράστια η διαφορά. Άλλο βλέπεις την αισχύνη του και τον εκθέτεις, και άλλο βλέπεις την αισχύνη του και τον κρύβεις και περιμένεις το Θεό να σου φτιάξει την καρδιά. Μεγάλη διαφορά. Επικατάρατος ο Χανάν, γιατί είδε τον παππού του μαζί με τον πατέρα του και τον εξέθεσε. Οργίστηκε ο Θεός και τον φωνάζει και του λέει, έλα εδώ δούλε πόνιρε, μου χρώσταγες 2 μοίρια τάλαντα και επειδή με παρακάλεσες εγώ σε σπλαχνίστηκα και στα χάρισα, σε ελέησα. Εσύ δεν μπόρεσες, δεν αγωνίστηκες, δεν προσπάθησες να τον ελεήσεις, αλλά αντιθέτως τον έβαλες φυλακή. Δεν πήγες, γιατί η καρδιά μας δεν ελέγχεται πολλές φορές. Δεν μπορώ να συγχωρήσω κάποιον. Μου έχει τύχει πολλές φορές. Αλλά τι κάνω? Πηγαίνω στον Κύριο και λέω, φτιάξε την καρδιά μου Χριστέ μου, συγχώρεσέ με Κύριέ μου, ευλόγησέ τον. Και έρχεται ο Θεός σιγά σιγά και γεμίζει την καρδιά μου με αγάπη, τον δικαιολογώ και τον συγχωρώ. Αυτό όμως που οργίζει, εξοργίζει το Θεό, είναι και να μην μπορείς να τον συγχωρέσεις αλλά δεν μπορείς να τον αγαπήσεις, αλλά και να τον καταδικάσεις. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού? Μην καταδικάζετε, θα καταδικαστείτε. Δεν λέει μην κατακρίνετε, και αυτό το λέει, και λέει θα κατακριθείτε. Μην κρίνετε, θα κριθείτε. Αλλά το φοβερό, μην καταδικάζετε, θα καταδικαστείτε. Συγχώρεσέ τονε. Βγάλε από την καρδιά σου την οργή. Η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Βγάλε από την καρδιά σου το παράπονο, το θυμό. Δεν εργάζονται τη δικαιοσύνη του Θεού. Και άσε το Θεό να γεμίσει την καρδιά σου με την αγάπη του, που είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Οργίστηκε. Πονηρέ δούλε, τι έκανες? Εγώ σε ελέησα, εσύ δεν έπρεπε να ελεήσεις τον αδελφό σου? Και διατάζει και τον στέλνουν στους βασανιστές. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Ξέρεις τι θα πει να διατάξει ο Θεός βασανισμό? Αυτός είναι ο φόβος του Θεού, αδελφοί. Ναι, φοβόμαστε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος, αληθινός, πιστός στο λόγο του. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Ποιος είσαι εσύ και καταδικάζεις? Όταν ήσουνα στην καταδίκη και ελεήθηκες από το Θεό. Και αφού λέγει την παραβολή αυτή ο Κύριος μας, έρχεται στη συνέχεια και μας λέει όλη την αλήθεια. Έτσι και ο πατέρας μου, ο επουράνιος, θα κάνει σε εσάς. Χριστέ μου, έτσι ο πατέρας μου, ο επουράνιος, θα κάνει σε εσάς. Το ακούμε με αυτιά ανοιχτά? Πότε? Εάν δεν συγχωρήσετε με όλη σας την καρδιά, έκαστος εις τον αδελφόν αυτού τα πτέσματα όλα. Έτσι θα κάνει ο Θεός και σε εσάς. Γι' αυτό φοβόμαστε το Θεό. Εγώ τι να σας πω, και ο Θεός να με συγχωρέσει που το λέω έτσι, τρέμω. Όταν το κατάλαβα, με πιάσε τρεμούλα. Ξέρεις τι θα πει να δώσει εντολή ο Θεός και να πει
τον κοροβέσει στους βασανιστάς. Καταλαβαίνετε, αδερφοί? Έως σου αποδώσει όλα τα οφειλόμενα της ζωής του, που είναι μύρια τάλαντα. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, σήμερα να συντρίψουμε την καρδιά μας μπροστά στο Λόγο του Θεού. Να ταπεινώσουμε το πνεύμα μας μπροστά στο Λόγο του Θεού και να ζητήσουμε από τον Κύριο ελεών να μας ελεήσει, ώστε κατά το Λόγο του ευλογών να μας ευλογεί και πληθύνω να μας πληθύνει. Και επειδή κρίνω, και συγχωρέστε με, και επειδή κρίνω ότι το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, θα σας παρακαλούσα να γονατίσουμε όπως είμαστε, να προσευχηθούμε στον Κύριό μας, να ζητήσουμε συγχώρεση από το Θεό και να συγχωρήσουμε σήμερα όλους τους αδελφούς μας, όλους εκαρδίας, όλα τα πτέσματά τους, για να σταθούμε μετά στην τράπεζα του Κυρίου άγιοι, καθαρισμένοι με το αίμα του Χριστού, συγχωρεμένοι, χωρίς ίχνος αμαρτίας επάνω μας. Όσο μπορούμε πιο ήσυχα, αδερφοί, να γονατίσουμε στα πόδια του Χριστού. Και ο αδερφός μας ο Γιώργος ο Κλουβάτος σας μας φέρει ενώπιον του Κυρίου, σας παρακαλώ.